ένταση, έχουν αναπτυχθεί πια στον φράχτη που υπάρχει κοντά στο φυλάκιο και οι αστυνομικοί αλλά και αρκετά από τα άτομα τα οποία ήταν νωρίτερα στο φυλάκιο και φαίνεται πως κάποια από τα συγκεκριμένα άτομα ξεκίνησαν τα επεισόδια. Έχουν αναπτυχθεί λοιπόν προς τον φράχτη, προφανώς και σε μια προσπάθεια, κάτι το οποίο το έκαναν και τις προηγούμενες ημέρες και το Σάββατο και την Κυριακή. Πηγαίνουν προς τον φράχτη ώστε να μπορέσουν να κόψουν κάποια σημεία που είναι εκεί το σειρματόπλεγμα για να μπουν στην χώρα μας. Τα σημεία αυτά πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι επισκευάστηκαν και την Κυριακή και την Δευτέρα από τους στρατιώτες, έφεραν σειρματοπλέγματα εδώ ώστε να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές και να μην επιτραπεί σε κανέναν να περάσει σε ελληνικό έδαφος. Αυτή είναι και η προσπάθεια που κάνουν τώρα οι αστυνομικοί. Βλέπουμε τους αστυνομικούς να κατευθύνονται προς τα δεξιά, εκεί όπου έχουν κατευθυνθεί και αρκετοί από τους μετανάστες, οι οποίοι είναι κοντά στο φράχτη. Έχουν πέσει πάρα πολλά χημικά, έχουν πέσει καπνογόνα. Τα έχουμε δει, με τα μάτια μας. Τα έχει καταγράψει η κάμερα του Αντένα με την Ελένη Μάνου και τον Μιχάλη Δαστιάδη. Με εκτοξευτήρες. Ακριβώς. Με εκτοξευτήρες. Δεν τα πετούσαν δηλαδή σε μια απόσταση 10-15 μέτρων. Ακριβώς. Σε πάνω από 30 μέτρα η απόσταση. Ναι. Και με αυτοκίνητα, σαν και αυτά τα οποία είδαμε και τις προηγούμενες μέρες, τα οποία ανήκουν ή στην τουρκική αστυνομία ή στον τουρκικό στρατό, να περνάνε ανάμεσα σε μετανάστες οι οποίοι ήταν στην πρώτη γραμμή πυρός. Εκεί τώρα που είναι σε εξέλιξη. Και που όπως μας έλεγες, έχουν πάει και που προφανώς επιχείρησαν να ανοίξουν μια τρύπα για να μπορέσουν να περάσουν. Ακριβώς. Τώρα και, είναι σε διαρκή αυτή... ετοιμότητα αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδιά. Για σκεφτείτε τώρα αυτούς τους ανθρώπους. Όλο το 24ωρο και κάτω από διαφορετικές και αντίξουες συνθήκες. Και μην τολμήσει κάποιος να μου πει, μα η δουλειά τους είναι. Έτσι. Γιατί, εντάξει, είναι και λίγο απάνθρωπο να λες. Και τι έγινε, δουλειά του είναι. Για σκέψου τώρα και αυτόν τον άνθρωπο εκεί, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει από τη μία πλευρά, μπορεί να είναι και